Λίγο πριν ξεκινήσει για την Ξάνθη, προκειμένου να συνεχίσει την περιοδία του, ο Υπουργός Οικονομικών επισκέφθηκε γνωστή επιτυχημένη επιχείρηση με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην διαχείριση της συγκεκριμένης επιχείρησης, τονίζοντας πως τέτοιες προσπάθειες αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο προς το καλύτερο, αφού στηρίζονται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Βασικό πρόταγμα της κυβέρνησης, το οποίο επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια και της ιδίας, αλλά κυρίως της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, είναι η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων αριθμών οικονομικής μεγέθυνσης, η δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και προφανώς η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, έχουμε πει και το υλοποιούμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας με σύμμαχο και συμπαραστάτη την ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές περισσότερο από ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση, που πρέπει και αυτή να αυξηθεί, για να πετύχουμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Εδώ, σε αυτή την επιχείρηση, είχα την ευκαιρία στην πραγματική οικονομία να βιώσω αυτό που είναι το πρόταγμα της κυβέρνησης. Εξαίροντας το έργο της επιχείρησης, ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε για τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν συνεχώς, καθώς και τις προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά μετά το μεγάλο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού που έπληξε τη χώρα μας. Μια επιχείρηση εξαιρετική, οικογενειακή αλλά και εξωστρεφής. Μια επιχείρηση που σταθερά και διαχρονικά επενδύει, άρα ενισχύονται οι επενδύσεις, που σταθερά και διαχρονικά αυξάνει το ποσοστό των εξαγωγών, άρα ενισχύεται η εξωστρέφεια, συνεπώς συμβάλλει στην επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, δημιουργώντας και αναζητώντας νέες θέσεις απασχόλησης φέτος, όπως έπραξε και πριν από την υγειονομική κρίση. Άρα θέλω να τους συγχαρώ, να εκφράσω την βούληση και την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης σε αυτό που πράττει αυτή η εταιρεία και ο ιδιωτικός τομέας, και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει αυτή την διετία ότι από τη δική μας πλευρά κάνουμε το καλύτερο για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πέρα και πάνω από την υγειονομική κρίση, με πρόταγμα τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν νέες, καλές, καλά αμοιβόμενες θέσεις απασχόλησης.